Καλημέρα κύριε Παρδουλιά. Από ό,τι κατάλαβα είστε και εσείς στη συγκέντρωση. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα εκεί. Κοιτάξτε, 5,5 χρόνια προσμονής αυτής της δίκης, που ουσιαστικά αυτή η προσμονή ήταν προσμονή του κάθε δημοκράτη, του κάθε λαϊκού ανθρώπου, των νέων και αναμφισβήτητα και των θυμάτων, των οικείων και των ίδιων των θυμάτων αυτής της δίκης. Πραγματικά η παρουσία τους εδώ δίνει έναν παλμό και δείχνει και το μέγεθος αυτής της προσμονής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα και αν θέλετε εκφράζει και το λαϊκό αίσθημα περί δικαίου απέναντι γενικά στο φασισμό αλλά και στον εκφραστή του εδώ στην Ελλάδα το πρόσφατο παρελθόν της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Κυρία Παπαναστάση, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει μια προσπάθεια, να μην πω τη λέξη αναβίωση, να ξαναέρθει στο προσκήνιο η συζήτηση περί της θεωρίας των δύο άκρων, η οποία είχε αναπτυχθεί προσφάτως, θυμάμαι, και επί εποχής Χρυσής Αυγής και τα λοιπά. Έχει βάση αυτή η θεωρία ή είναι μια προσπάθεια κάποιων δυνάμεων να θολώσουν τα νερά? Κοιτάξτε, τόσο ο αντικομμουνισμός όσο και η θεωρία αυτή που αναφέρατε εσείς, η θεωρία των δύο άκρων, να πούμε εισαγωγικά πριν δίνουμε στην απάντηση της ερώτησής σας, ότι είναι κομβικά στοιχεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βλέπουμε αυτό καθημερινά και με τα αντικομμουνιστικά μνημόνια και με την αναβίωση της δικαίωσης εντός εισαγωγικών των ναζιστών, των χιτλερικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως σε χώρες της Βαλτικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης, δείχνει ότι το αυγό του φιδιού έχει σπάσει και ο φασισμός βγήκε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις κυβερνήσεις όπως την ελληνική και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα τα οποία ασπάζονται την θεωρία αυτή που ήδη διατυπώσατε εσείς, τη θεωρία των δύο άκρων. Δεν υπάρχουν δύο άκρες. Ο φασισμός είναι ένας ή αν θέλετε εκφράζεται διαφορετικά. Ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός τα ακούσαμε και στο ελληνικό κοινοβούλιο από εκπροσώπους των κομμάτων. Ο φασισμός είναι ένας. Είναι ο φασισμός που αιματοκύλησε την Ευρώπη, είναι ο φασισμός ο οποίος ευθύνεται για τα εγκλήματα τα οποία γίνανε, είναι ο φασισμός, το μαντρόστινο του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που ζούμε σήμερα, που όποτε θέλει το ανασύρει, όποτε θέλει το καταλαγιάζει, ανάλογα με τις ανάγκες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν δύο φασισμοί, ο φασισμός είναι ένας και μάλιστα είναι υπό την αιγίδα του σημερινού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Κύριε Παπαναστάση, λέγεται ότι ο φασισμός ή αυτές οι ακραίες απόψεις βρίσκουν καρποφόρο έδαφος όταν υπάρχει ανεργία, όταν υπάρχει υπομόρφωση, όταν υπάρχει ανασφάλεια στον κόσμο. Η Ευρώπη ζει κάτι τέτοιες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια, τα ζούμε και εμείς. Πόσο εύκολο κατά την άποψή σας είναι να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε? Γιατί πλέον η κυβέρνηση μιλάει ότι το 2021 θα είναι η εποχή της ανάπτυξης και θα μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι χάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, η ανεργία, η υπομόρφωση, η ανέχεια, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης δεν έρχονται μόνο. Είναι απότοκα στοιχεία μιας πολιτικής. Και είναι γεγονός ακριβώς όπως είπατε ότι και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας βιώνουν τέτοιες συνθήκες. Και θα πρέπει εδώ για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί να ανατρέξουμε τις χρυσές αγιές, τις χρυσές μέρες, τα χρυσά κουτάλια που τάζανε οι κυβερνήσεις περασμένων χρόνων του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, στις διαβεβαιώσεις που δίνανε στον κόσμο για την, αν θέλετε, νομοτελειακή, όπως λέγανε, εξασφάλιση του υψηλού επίπεδου διαβίωσης των πολιτών μας. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν γιατί είναι η πολιτική, η αντιλαϊκή που εφαρμόζουν όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε, αν θέλετε, και το εύπορο έδαφος το οποίο δημιουργείται κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, όντως για να αναβιώνει και η φασιστική, αν θέλετε, διείσδυση να γίνεται πιο εύκολη σε αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, να ρωτήσω κύριε Παπαναστάση. Βλέπουμε ότι στις σχέσεις μας με την Τουρκία γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινήσουν κάποιες διερευνητικές, αλλά η πλευρά της Τουρκίας βάζει συνεχώς προσχώματα. Χθες ο κ. Σερντογάν είπε ότι θα δώσει, ας πούμε, τα Βαρόσια, μια παραλία στην Αμόχωστο, χρήση. Και εδώ υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις. Συνεχίζει να απειλεί, συνεχίζει να πατάει στην στρατιωτική δύναμη που διαθέτει όπως υποστηρίζει και προφανώς και λιγάκι και στην αμέλεια διαφορία των Ευρωπαίων. Τι γίνεται εδώ, για πείτε μας. Ήδη βάλατε ένα στοιχείο το οποίο θα χρησιμοποιήσω στην απάντησή μου. Δεν πρέπει να βλέπουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αν θέλετε την τουρκική επιθετικότητα μονοσήμαντα, περιορίζοντας την ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ήδη βάλατε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα βάλω κι άλλα στοιχεία. Θα βάλω τη στάση του ΝΑΤΟ, θα βάλω τη στάση των ΗΠΑ, θα βάλω τη στάση της Γαλλίας. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν τι? Το πλέγμα των ανταγωνισμών το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή μας, που στόχο έχει τους πλούσιους υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στην περιοχή αλλά και την δρόμη μεταφορά του. Άρα θα πρέπει να δούμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία είναι υπαρκτή, της παράνομης διεκδικής σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Να δούμε τα στοιχεία που συνθέτουν τους υπερεξοπλισμούς τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας μέσα σε αυτό το πλέγμα. Και τότε πραγματικά θα αρχίσουν με πολύ, αν θέλετε, απλό τρόπο να ξεπηδίγεται το κουβάρι και να αποκαλύπτονται οι πραγματικές ευθύνες που βρίσκονται. Η τουρκική αστική τάξη, και όχι η Τουρκία απλά, επιδιώκει την μεγιστοποίηση των κερδών της. Το ίδιο κάνει και η ελληνική αστική τάξη. Υπάρχει αντιπαλότητα. Βλέπουμε την Ελλάδα να μετατρέπεται σε ένα πέραντο στρατόπεδο των ΗΠΑ, το οποίο είναι επιθετική υποδομή. Η Ελλάδα γίνεται μια πλατφόρμα επιθετικών υποδομών των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ περνάει με τις φρεγάτες του και τα πλοία τα πολεμικά στο Αιγαίο, όπου τα τουρκικά αεροπλάνα παραβιάζουν κάθε έννοια κυριαρχίας σε αυτή την περιοχή, νύπτοντας τα σχήρα του. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας είναι αποδέσμευση τόσο από τον ΝΑΤΟ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, να εξαφανιστεί κάθε ξένη βάση στρατιωτική από την πατρίδα μας, για να αυξηθούν οι πιθανότητες ειρηνικής διαβίωσης του λαού μας και των άλλων λαών της περιοχής εδώ που ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Γεια σας. Καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.